Πάμε τώρα να μελώσουμε, να απλωθούμε, να απλώσουμε την αγάπη και τον έρωτα εδώ πάνω στο τραπέζι. Γιατί ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε πάλι στο Έναστρον την Παρασκευή να δει την αγαπημένη του, τη Δέσποινα Βαδίστη. Πώς να μην αναστενάξεις με αυτά που βλέπουμε, παιδιά. Δεν θέλω να μιλήσω, θα με δει πάλι ο Βασίλης στο θέατρο, δημάζει και μου πει. Θα μιλήσω κι εγώ, δεν πειράζει. Και όχι που μου είπε, τι να κάνουμε δηλαδή, στα προσδοκία πάμε να μην διασκεδάζουμε, να μην σηκωθούν κινητά. Όχι, απλώς μας κάνει εντύπωση εκείνα. Ο έρωτας από ό,τι φέρετε. Εδώ μιλάμε για ένα αφεντικά ερωτευμένο ζευγάρι. Είμαστε μαζί του, δεν είμαστε εναντίον. Μην νομίζετε. Εδώ φιλιούνται, αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλάνο που χορεύει Τσιφτετέλη. Δεν ξέρω αν το έχετε. Το έχουμε, βέβαια το έχουμε. Είναι μόνο του στο τραπέζι πάνω. Οι άλλοι δεν ξέρω μπορεί να έχουν. Είναι μόνο του εκεί στον καναπέ. Σε ένα πολύ ωραίο σημείο του Έναστρον. Πραγματικά πολύ ωραίο σημείο και χορεύει μόνο του. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Πώ φτάνει ένα άντρα, ο οποίο είναι άντρα από ό,τι ο ίδιο έχει δηλώσει. Του περιθωρίου. Και αντισυμβατικό. Ο οποίος έχει μεγαλώσει πέριξ της Ομόνιας με τρανσέξουαλ, ιερόδουλες. Έχει ζήσει με αυτές, το έχει πει ο ίδιος. Έχει μείνει στο διαμέρισμα κτλ. Και γι' αυτό λέει και όλα του τα έργα και η πορεία έχουν τέτοιες αναφορές, σκοτεινές, μαύρες. Και πώς τώρα τα φέρνει έτσι η ζωή και ερωτεύεται την απόλυτη mainstream Ελληνίδα star του Star System. Συμβατική και όχι αντισυμβατική. Δεν είναι της Ομόνιας, είναι. Πώς το λένε, του συντάγματος. Συστημική ακριβώς. Ναι, lifestyle πρόσωπο η Δέσποινα, δεν το κρύβει. Αυτό είναι η κοπέλα, φίλη μου. Λοιπόν, όταν είσαι με τον άλλον, όμως κάνεις ένα βήμα προς τον κόσμο του άλλου. Έτσι. Και πας πια και τα διαγράφεις όλα και πας στα μπουζούκια. Μπουζούκια δεν είναι πια μπουζούκια. Τέλος πάντων, σε κλαπ, τέλος πάντων, όπως το λένε. Ναι, ναι. Και φιλιέσαι δημοσίως, κουνιέσαι δημοσίως. Τα κάνεις όλα δημοσίως. Ρίχνει και την γυροβολιά. Λοιπόν, εδώ χορεύει μόνος του, όμως το τρυφερό Ινσταντανέ είναι ένα. Είναι αυτό που πλησιάζει τη σκηνή, που είναι η αγαπημένη του πάνω. Σκύβει εκείνη, γονατίζει μπροστά του, τραγουδάει το καταπληκτικό τραγούδι του Χάρη Βαρθακούρη. Γέμισε η ζωή μου βράδυ αξιμέρωτα. Δεν αντέχει η καρδιά μου τέτοιο έρωτα να το δούμε με ήχο. Αξίζει πραγματικά από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχετε το κοινό παραλύρι, όπως καταλαβαίνετε, την Παρασκευή το βράδυ στο Έναστρον. Εγώ πήγα το Σάββατο, τον έψαχνα η αλήθεια είναι να τον βρω εκεί. Αποφάσισε μάλλον να μην πάει δεύτερη μέρα σέρι. Είχε καλό πέρασει την Παρασκευή. Εντάξει, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάντως, να πω κάτι ότι το τελευταίο διάστημα, το μόνο πραγματικά lifestyle θέμα το οποίο ευσταθεί και είναι lifestyle θέμα, πρωτολιακό και είναι η σχέση της Βανδύ με το οποίο είπε και όλα τα άλλα είναι. Και ξέρεις, και ακόμα και αν έχουμε δει παρεμφερείς εικόνες κτλ. Δεν το βαριέσαι ποτέ αυτό το θέμα. Είναι ένας έρωτας που πουλάει, ρε παιδί μου. Δεν το βαριέσαι γιατί είναι αυθεντικός. Βλέπεις δηλαδή. Ενώ είναι υπερβολή όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ να φιληθώ δημόσια με έναν άνθρωπο. Ποτέ. Δεν το έχω κάνει ποτέ, δεν θα το κάνω ποτέ στη ζωή μου. Έτσι είμαι εγώ. Δεν πάω να ερωτευτώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, μπορεί να σου βγει κάποια στιγμή, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Δεν θα μου βγει ποτέ, είμαι σίγουρος. Ποτέ. Αλλά. Θέλω να σου πω, αυτό είναι τόσο αυθεντικό που ακόμα και στην υπερβολή του, δηλαδή αυτοί όπου βρεθούν δεν κρατιούνται, αγκαλιάζονται, φιλιούνται. Το ζηλεύω, με την καλή έννοια το ζηλεύω. Λοιπόν, είναι αυθεντικό, οπότε δεν το παρεξηγείς. Λες είναι ωραίο. Βλέπεις και να το εννοεί και ο ένας και ο άλλος, ρε παιδί μου. Είναι δύο άνθρωποι που συνδέονται εκείνη τη στιγμή, δεν κλωτσάει σε κανέναν από τους δύο αυτό που πάει να γίνει. Ότι σκύβει η Δέσποινα, είναι εκεί ο Βασίλης. Θα φιληθούμε και δεν μας νοιάζει τώρα αν έχουν σηκωθεί 150 κινητά και μας τραβάνε. Καλά κάνουν, ναι. Ωραίοι και ταλαντούχοι και οι δύο. Μπράβο. Μάλιστα, λοιπόν, προχωράμε.